Είδαμε στο Facebook σας, στα social media, μία επίσκεψή σας στην Ιταλία. Προβληματίζει, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι επειδή δόθηκαν κάποια χρήματα και την προηγούμενη χρονιά και την προπροηγούμενη χρονιά, αν τελικά αυτά είναι στα πλαίσια των ανταποδοτικών, ποιος ήταν ο λόγος που βρεθήκατε στην Ιταλία και αν εκπροσωπούσατε το Δήμο πηγαίνοντας εκεί? Δεν εκπροσωπούσα το Δήμο γιατί δεν είμαι πλέον δήμαρχος. Είχα την πρόσκληση ως πρώην δήμαρχος που βοήθησα σημαντικά να αναβαθμιστούν οι σχέσεις της Κορίνθου με τις αποικίες και επειδή έγιναν εκεί στο Τζαρντίνι Ντινάξος που είναι μια αποικία της Κορίνθου δίπλα από την Ταορμίνα και τις Σιρακούσες εκδηλώσεις για την αρχαία Ελλάδα, για τον πολιτισμό και για την Κόρινθο και προσκεκλημένως πήγα εκεί με δικά μου έξοδα και των ντόπιων και όχι του Δήμου. Και θα έπρεπε να είναι και ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο κ. Σταυρέλης, εκεί, διότι με τους παράγοντες. Ήταν καλεσμένος ο κ. Σταυρέλης. Δεν ξέρω αν ήταν καλεσμένος ή όχι, αλλά και να μην ήταν. Θα σας πω. Εγώ τον κάλεσα όμως, είπα στους ντόπιους εκεί, κοιτάξτε, τον Μάρτιο που έχει μια πολύ σημαντική εβδομάδα, στην οποία εβδομάδα θα γιορταστούν τα 20 χρόνια από το θέατρο των Σιρακουσών και θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις. Με αναφορά στην Κόρινθο, τους ζήτησα, εγώ θα πάω με δικά μου έξοδα, να προσκληθεί και ο κύριος Σταυρέλης και πιστεύω να πάει. Τώρα όμως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η επαφή την οποία ξεκινήσαμε εμείς με το μνημόνιο το οποίο έχουμε υπογράψει με τις Σιρακούσες, που προβλέπει και αδελφοποίηση. Και αυτό το μνημόνιο έχει εγκριθεί τον Ιούνιο του 2022 από το Δημοτικό Συμβούλιο και να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι σχέσεις μας με τις Σιρακούσες, την Νάξο και την Ταορμίνα κυρίως, αλλά και με τις άλλες πόλεις αποικίες τις ελληνικές. Γιατί ξέρετε κάτι, τα αεροπλάνα τα οποία συνδέουν την Κατάνια με την Αθήνα, δηλαδή τη Σικελία με την Ελλάδα, είναι γεμάτα και έχουν δύο πτήσεις, δύο εταιρείες καθημερινά. 1000 άνθρωποι έρχονται καθημερινά και όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο στην Ελλάδα από την Ιταλία. Αν καταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν πολύ την Ελλάδα να έρθουν στην Κόρινθο, καταλαβαίνετε τη σημασία οικονομικά, τουριστικά, επιχειρηματικά και πολιτιστικά που μπορεί να έχει ωφέλεια η Κόρινθος. Και εκεί στην κάτω Ιταλία, στη Σικελία, την αγαπούν την Κόρινθο και την Ελλάδα. Αν δείτε τις οδούς τις έχουν με ελληνικά ονόματα, τα θέατρα έχουν ελληνικά ονόματα, θεατρικά έργα παίζονται με αρχαίο ελληνικό δράμα. Ακόμα είδα και στα εστιατόρια, το νερό το οποίο σερβίρουνε έχει ελληνικά ονόματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια αγάπη για την Ελλάδα και την Κόρινθο και αυτή πρέπει να την αξιοποιήσουμε με όσο γίνεται πιο συχνή επαφή και αδελφοποιήσεις, αλλά και ταυτόχρονα με την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στους δρόμους των Φινίκων. Δηλαδή εκκρεμεί να πληρώσει ο Δήμος Κορινθίων τη συνδρομή του στους δρόμους των Φινίκων. Και εκεί μαζί μου ήταν από το Υπουργείο Πολιτισμού και ο κ. Βλάχος και η κυρία Ράπτη που εκπροσωπούσαν το Υπουργείο Πολιτισμού και αναφέρθηκαν και στους δρόμους των Φινίκων που ο κ. Γκεζέρλης και εγώ είχαμε ξεκινήσει και πρέπει να ενισχυθεί και αυτή η δραστηριότητα που πολλά ωφέλη μπορεί να προσφέρει και επιδοτείται μάλιστα και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Όταν είχε ολοκληρωθεί το δεύτερο φεστιβάλ, είχατε γράψει κάποια σχόλια ότι παίρνει ένα λάθος δρόμο και ότι έπρεπε να επιμείνουμε στις αδελφοποιήσεις με τις μεγάλες πόλεις και κάποια άλλα σχόλια. Εμένατε σε αυτά? Εγώ είπα στον κύριο Σταυρέλη, στη Γαλατίνα που πήγε στο χωριό έχουν ρεύμα εκεί. Περιπαικτικά το είπα, γιατί έχουν ρεύμα. Είναι ένα μικρό χωριό στο οποίο πήγε. Αντί να πάει στις Σιρακούσες που έχουμε το μνημόνιο, το οποίο το έχουν βάλει σε περγαμηνή οι άνθρωποι στις Σιρακούσες και να κάνει την αδελφοποίηση και να προχωρήσει, γιατί έχει πολύ περισσότερο να ωφεληθεί η Κόρινθος από τις Σιρακούσες παρά από τη Γαλατίνα. Πάντως εμείς, εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το τι έχουμε ωφεληθεί από όλη αυτή την υπόθεση. Έχουμε δώσει μέχρι ώρα σαν Δήμος Κορινθίων περίπου στα 200 χιλιάρικα. 131 λοιπόν, ίση χορηγούς. Η επένδυση που γίνεται σε αυτόν τον τομέα μπορεί να αποδώσει αρκεί να γίνει ολοκληρωμένα. Και σας είπα, 1000 άνθρωποι που έρχονται καθημερινά στην Ελλάδα, αν έρθουν στην Κόρινθο ένας μεγάλος αριθμός από εκείνους, έχει να ωφεληθεί η πόλη. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν κάποια άλλα πράγματα παράλληλα με το φεστιβάλ του θεάτρου.